Η ομάδα σου πήρε μια ακόμα νίκη, έχει το απόλυτο και δείχνει αυτό που λέγανε όλοι στην αρχή του ξεκινήματος, ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο και όχι απλά για την άνοδο, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το τι θα παρουσιάσει κάθε ομάδα δείχνεται μέσα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να χτίσουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και ευχαριστώ τη διοίκηση και τον πρόεδρο συγκεκριμένα για ότι καταφέρανε να υλοποιήσουν όλες τις επιθυμίες μου. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι των παιχτών και το δικό μου να δουλέψουμε να βγάλουμε το στόχο που δεν κρύβουμε ότι είναι η άνοδος. Και ελπίζουμε να είμαστε υγιείς, να μπορέσουμε να ευχαριστούμε για αυτό που κάνουμε και να ανέβουμε και να προβλέψουμε και να ανέβουμε κατηγορία. Αλλά με τα κεφάλια μέσα έχω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση τη σημερινή. Συνεχίζουμε για τον επόμενο στόχο που είναι το επόμενο μάτς της επόμενης Κυριακής. Γι' αυτό το μάτς. Όλα τα παιχνίδια μπορούν να κρύβουν παγίδες. Το φοβάσαι ή είσαι προετοιμασμένος πλέον, το μυαλό σου είναι εκεί? Κοιτάξτε, κάθε αρχή μου, όσα μπόρεσα να διδαχθώ και να μάθω από ανθρώπους που συνεργάστηκα στην δεκαετή πορεία στους πάγκους, ήταν να σέβεσαι τον κάθε αντίπαλο και να σκέφτεσαι το επόμενο παιχνίδι και όχι το παραπάνω και το ημιτομεθεπόμενο με 2 Κυριακές ή 3 Κυριακές. Σκοπός μου και προσπαθούμε να το περάσουμε και στους παίκτες είναι το θέμα να σκέφτονται μόνο αυτό το παιχνίδι. Είχαμε ψηλά στα επίπεδα συγκέντρωσης και οφείλω να ομολογήσω ότι μάλλον τα υπερβήκαμε, γι' αυτό και η ομάδα μας από το πολύ θέλω κάπου δεν ήμασταν όσο θα ήθελα εγώ να έχουμε αυτή την εικόνα. Θα ήθελα να έχουμε καλύτερη εικόνα. Από το πολύ θέλω των παιχτών, το έβλεπα στα μάτια τους, αλλά ήταν λίγο παραπάνω το κανονικό αγχωμένοι. Θα συνεχίσουμε, γι' αυτό σας είπα, την επόμενη Κυριακή, τον επόμενο αντίπαλο και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Άρα πιστεύεις, coach, ότι ο πιο μεγάλος αντίπαλος στην προσπάθεια που κάνετε για άνοδο είναι ο κακός σας αυτός, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα. Ο αντίπαλος μας είναι και οι 14 άλλες, συγγνώμη, 13, εμείς 14. Οι υπόλοιπες ανταγωνίστες, 15 ομάδες που έχει το πρωτάθλημα, αυτή είναι η αντίπαλή μας. Και εμείς που είμαστε υποχρεωμένοι να τερματίσουμε πάνω από όλες αυτές τις ομάδες. Έχεις σαν όνειρο κάποια στιγμή να κοουτσάρεις την ομάδα στην Α1? Μακάρι να υλοποιηθούν αυτά τα όνειρα που έχει και ο πρόεδρος και ο καθένας προσωπικά, αλλά είναι πολύ μακρινό. Αυτή τη στιγμή σκοπός μου και ο στόχος μου είναι να οδηγήσουμε την ομάδα όλοι μαζί στην επόμενη κατηγορία. Τώρα τα υπόλοιπα είναι πολύ μακρινά. Σας είπα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, έτσι χτίζονται οι ομάδες για μένα. Μπορεί να είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από κάθε παίχτη. Και σίγουρα θα είναι καλύτερα όταν θα έρθει το νέο γήπεδο. Μεγάλος στόχος για αυτή τη χρονιά. Πριν το τέλος του πρωταθλήματος, να καταφέρουμε να μπούμε στο γήπεδό μας και να μην είμαστε και εμείς εδώ φιλοξενούμενοι. Και ευχαριστούμε που μου δίνετε ευκαιρία τους ανθρώπους της Βόνιτσας που μας παραχωρούν και το γήπεδο για να τελεστεί αγώνας Β' Εθνικής. Έχεις ονειρευτεί μια φιέστα στο δικό σας γήπεδο? Έχει πάει πολύ μακριά. Σας είπα ότι πάμε ένα-ένα. Μακάρι να γίνουν όλα με τη σειρά, με το πρόγραμμα. Να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος, αν γίνει όπου γίνει, πρώτο ο Θεός, να δούμε πού θα είμαστε και να ολοκληρώσουμε τη σεζόν έτσι όπως τη θέλουμε και τη σκεφτόμαστε. Και καλό είναι να μένουν για μας.